έντονες αντιδράσεις προκάλεσε σε δημάρχους της Κρήτης η πρόσκληση για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα ίδρυυσης έως 150.000 ευρώ την ώρα που βιώνουν δραματικές καταστάσεις λόγω λειψιδρίας και ενώ κρούν το καμπανάκι του κινδύνου τόσο για την ίδρυυση όσο και για την άρδευση. Ως ψίχουλα χαρακτηρίζουν το ποσό των 150.000 ευρώ δήμαρχοι της Ανατολικής Κρήτης, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν λύνεται το πρόβλημα της ίδρυυσης, ενώ όπως σχολιάζουν με νόημα, τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για μία γεώτρηση. Μόλις χθες το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε μία πρόσκληση και καλεί τους Δήμους να υποβάλουν προτάσεις, αλλά μέχρι 150.000 ευρώ. Το ένα είναι ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσό και δεύτερον ότι η υλοποίηση μέσω των διαδικασιών ακόμα και αυτών των 150.000 είναι τόσο πολύπλοκη που θα οδηγήσει σε αδίέξοδο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με τα 150.000 του Υπουργείου Εσωτερικών. Για μια γεώτρηση περιοχών όπως είναι η Ανατολική Κρήτη που χρειαζόμαστε σε πολλές των περιπτώσεων γεωτρήσεις πάνω από 200-250 μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι τα συγκεκριμένα χρήματα φτάνουν τουλάχιστον μόνο για τη διάνοιξη. Χωρίς τον εξοπλισμό, χωρίς τις σωληνώσεις, χωρίς τα δίκτυα, χωρίς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Τέλος πάντων, ψίχουλα-ψίχουλα, εμείς θα προσπαθήσουμε να τα διαχειριστούμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα και το Υπουργείο Εσωτερικών και η πρόσκληση, σαφώς και δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ικανοποιεί. Είναι μόνο για αξιοποίηση γεωτρήσεων ή για αφαλάτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι η αφαλάτωση τουλάχιστον σε εμάς είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε, δεν υποστηρίζεται. Πού θα βρούμε νερό να πίνουμε? Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πιο μπροστά στο ΚΕΔΕΚΑ. Υπάρχει ζόρας με το νερό, αλλά πρέπει να κάνουμε χρήση, όχι κατάχρηση. Όλα ζορίζονται. Και οι ελιές και όλα. Και τα φυτά των ανθρώπων και τα πάντα. Άμα δεν βάλεις νερό σε μια βιόλα δεν αθίζει. Δήμαρχοι αναφέρθηκαν στις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των ετοιμάτων αλλά και της χρηματοδότησης, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν γενναίες χρηματοδοτήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως και ένας διαφορετικός σχεδιασμός προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό στη σκιά της κλιματικής κρίσης και του φαινομένου της λειψιδρίας που θα είναι εντονότερο τα επόμενα χρόνια. Θα καθυστερήσει πολύ μέχρι να υποβάλουμε το αίτημα, να εγκριθεί το αίτημα, να έρθει η χρηματοδότηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι θα έχει περάσει. Το πρόβλημα της ίδρυυσης είναι εντονότερο σε τρεις οικισμούς στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, όπου κάτοικοι μεταφέρουν νερό με βυτεία, ενώ στο Δήμο Σιτίας η περιοχή του Παλαιοκάστρου και της ανάληψης μακρύ γυαλού αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν χωριά που ιδρεύονται αυτή τη στιγμή με βυτεία, Πανόραμα, Μουρζέλες, Στήρωνα. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη. Μέχρι να υπάρχει νερό ποτίζομαι. Μέχρι αν δεν υπάρχει θα ξεραθούν όλα. Τα μπέλια έχουν σταματήσει, δεν δουλεύουν καθόλου. Στα φύλλα ξεραθήκαν τελείως από όλες τις κουρμούλες. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στη λίμνη Λιβάδα στην ευρύτερη περιοχή του Θραψανού. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές με τη Δημοτική Αρχή να προχωρά σε έργο εμπλουτισμού του υγροβιότοπου. Και κινδυνεύει να ξεραθεί. Με ίδια έσοδα κατασκευάσαμε άμεσα ένα αρδευτικό εμπλουτισμού. Την ίδια ώρα αρκετές γεωτρήσεις για την άρδευση έχουν στερέψει στην ενδοχώρα όπως τον Δήμο Βιάνου, ο οποίος αναζητά εναλλακτικές λύσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μεγάλο πρόβλημα στην άρδευση. Έχουμε στην περιοχή Λαπτόμια Κόρνια του Πεύκου, που έχει στερέψει γεώτηση, και στην περιοχή Βακουδιανός Ξηρόκαμπος, που και εκεί έχει στερέψει γεώτηση.